Θα απαντήσω στο σχόλιο της Λιδίας. Πώς θα κάνω το χώρο μου να έχει πολλά έντονα χρώματα, αλλά χωρίς να πνίγουν και εμένα και το χώρο. Το και εγώ το έβαλα, δεν το είχε. Ο πιο ασφαλής τρόπος για να συνδυάσεις είτε έντονα χρώματα, είτε όχι, όχι έντονα εννοώ, είναι η εφαρμογή του κανόνα 60-30-10. Έχω κάνει αντίστοιχο βιντεάκι που τα λέω πάρα πολύ αναλυτικά. Διαλέγουμε ένα χρώμα σε ποσοστό 60% στο χώρο, ένα δεύτερο χρώμα σε ποσοστό 30% στο χώρο και ένα τρίτο χρώμα που συνήθως είναι και το πιο έντονο σε ποσοστό 10% στο χώρο. Αυτός ο κανόνας είναι η βάση. Τι άλλο τώρα πρέπει να προσέξεις? Εάν θέλεις να βάλεις κάπου ένα έντονο χρώμα, για παράδειγμα αν θες να βάψεις ένα τοίχο, επιλέγεις ένα σημείο που δεν το βλέπεις όλη μέρα. Για παράδειγμα στην πλάτη του καναπέ. Γιατί τα χρώματα δημιουργούν συναισθήματα. Το κόκκινο, για παράδειγμα, δημιουργεί ενέργεια και ένταση. Άρα δεν μπορείς να το έχεις σε ένα σημείο και να το βλέπεις όλη μέρα, δεν μπορείς να ηρεμήσεις. Επίλεξε τώρα για βάση, δηλαδή αυτό που έλεγα 60%, ένα λίγο πιο ουδέτερο χρώμα. Και τα πιο έντονα χρώματα που θα βάλεις, δηλαδή στο 30% και στο 10%, βάλτα σε αντικείμενα. Για να μπορείς, εάν τα βαρεθείς ή σε κουράσουν, να τα αλλάξεις.